Η μικρή τοποθέτηση αφορά ως εξής. Θα κινηθώ σε δύο επίπεδα. Είναι πάρα πολύ μικρή. Πρώτον, θα μιλήσω ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δεύτερον ως φυσικό πρόσωπο που ζω και εργάζομαι και έχω προσφέρει και προσφέρω ακόμα σε αυτόν τον τόπο. Τους προηγούμενους μήνες ακούστηκαν και ακούγονται διάφορα υποτιμητικά σχόλια από δημοτικούς συμβούλους, τόσο εκτός όσο και εντός του Συμβουλίου. Σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θέλω να σας δηλώσω ότι υπόθηκαν αποαξιωτικά λόγια για το πρόσωπο του Προέδρου και πιστεύω και κατ' επέκταση για όλο το σώμα. Εκφράσεις που όλοι ξέρετε και εγώ δεν θα αναφέρω πάλι, ούτε θα επαναλάβω. Θεωρώ ότι απαξιώνουν το σώμα και δίνουν την εντύπωση στις Λευκαδίτες και στους Λευκαδίτες ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κατώτερο των περιστάσεων για αυτό που μας εξέλεξε ο λαός της Λευκάδος για να είμαστε εδώ. Και συγχρόνως να πω ότι απαξιώνεται και ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση και ο Δήμος. Επειδή τυχάνει να είμαι πρόεδρος δημοκρατικά εκλεγμένος, εσείς με εκλέξατε, θεωρώ ότι είναι, δεν θα ήθελα να πω αυτή τη λέξη, θα το πω όμως, είναι ντροπή να ακούγονται αυτές οι λέξεις στον εκφραστή του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί εγώ κατ' επέκταση μετά έχω και δικαίωμα και υποχρέωση να προστατέψω και εσάς. Και ως φυσικό πρόσωπο, η δεύτερη τοποθέτηση, θα κάνω μια και μοναδική δήλωση. Γιατί ο λαός της Λευκάδος ξέρει, γνωρίζει, αφού κράζεται, τι λέμε. Για μένα δεν έχει σημασία τα λόγια που έχουν λεχθεί. Σημασία έχουν από ποιους έχουν λεχθεί. Και τελειώνω. Εγώ θεωρώ το θέμα λήξαν. Δεν θα δεχτώ καμία διαλογική συζήτηση επί του θέματος. Το θέμα θεωρείται λήξαν και εγώ αυτό που με απασχολεί είναι να προαχθεί ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να είναι εύρυθμη και παραγωγική η λειτουργία του και να καταλάβει πλέον ο Λευκαδίτης και η Λευκαδίτισσα ότι αυτοί εμείς θα κάνουμε εδώ μια υγιή τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να το εμπεδώσει και να μπει στη συνείδησή του. Εάν θέλετε, σε οποιοδήποτε επόμενο συμβούλιο, με μοναδικό θέμα, θέματα διοντολογίας, εγώ ευχαρίστω να το δεχτώ.